συγκέντρωση του εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι αναμένει ακόμη την επίσημη επάντηση της Κυπριακής Κυβέρνησης προτού καθοριστεί η επόμενη κάθοδος της Τρόικας στην Κύπρο, αναδεικνύει τη δύσκολη θέση στην οποία βρισκόμαστε. Από τις 25 Ιουλίου η Τρόικα κατέθεσε στην Κυπριακή Δημοκρατία, στην Κυπριακή Κυβέρνηση, με πλήρη λεπτομέρεια τις θέσεις της για όλο το φάσμα της κυπριακής οικονομίας. Και ενώ πέρασαν ήδη 2 ολόκληροι μήνες, τα πολιτικά κόμματα, οι κοινωνικοί εταίροι, επισήμως μέχρι σήμερα δεν έχουν πάρει ούτε τις προτάσεις της Τρόικα, ούτε έχουν υπόψη τους τις αντιπροτάσεις της κυβέρνησης. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Οικονομικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο πιο αρμόδιος για να έχει πλήρη εικόνα για τα δημόσια οικονομικά, δήλωσε και επανέλαβε πως υπάρχουν χρήματα μέχρι τον επόμενο Οκτώβριο. Και διαρωτώμαστε ειλικρινά και πολύ καλοπροαίρετα, πότε η κυβέρνηση θα ολοκληρώσει τις αντιπροτάσεις της, πότε θα γίνει ο διάλογος με τα πολιτικά κόμματα και τους κοινωνικούς εταίρους, πότε θα υπάρχει κατάληξη, πότε θα σταλούν στην Τρόικα, πότε η Τρόικα θα έρθει στην Κύπρο, πότε θα υπάρξει μια συμφωνία μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Μηχανισμού Στήριξης, πότε θα περάσει αυτή η συμφωνία από τα κοινοβούλια, από αρκετά κοινοβούλια των χωρών της Ευρωζώνης και πότε επιτέλους θα μπορέσουν να πάρουμε την πρώτη δόση του δανείου για να μπορέσουμε ως Κυπριακό κράτος να πληρώσουμε μισθούς, συντάξεις, κοινωνικές παροχές και να ανακεφαλαιοποιήσουμε μέρος των κεφαλαιοποιητικών αναγκών του χρηματοπιστωτικού μας τομέα. Τα χρονικά περιθώρια στενεύουν επικίνδυνα. Θα εξαντλούνται, θα έλεγα, και πρέπει να έχει υπόψη της η κυβέρνηση ότι πέραν των υπολείπων δυσκολιών η εξάντληση του χρόνου αποδυναμώνει και την διαπραγματευτική μας θέση. Δηλώνουμε για ακόμη μια φορά την ετοιμότητά μας. Δηλώνουμε την ετοιμότητα του υποψηφίου Προέδρου Νίκου Αναστασιάδη και την ετοιμότητα του Δημοκρατικού Συναγερμού να συνεργαστούμε συλλογικά και υπεύθυνα για να καταλήξουμε από κοινού στη λύση εκείνη που θα οδηγήσει τη χώρα μας στην έξοδο από τα αφόρητα αδιέξοδα στα οποία βρίσκεται η οικονομία του τόπου εδώ και αρκετό καιρό.